Εγώ καλησπέρα. Άνοιξαν οι ουρανοί, δρόμοι, ποτάμια, καλησπέρα, πολλά τα προβλήματα Καθαρίνα. Και στο Ηράκλειο. Οι ουρανοί άνοιξαν, όλο το Ηράκλειο έχει μια έντονη βροχόπτωση. Εδώ όμως στην οδό Απέλου στις Τρεις Βαγιές οι κάτοικοι θα ξενυχτήσουν για ακόμα μία φορά. Όπως ξενυχτούν κάθε φορά που ρίχνει λίγο νερό, όπως χαρακτηριστικά μας λένε, στην περιοχή. Ο λόγος είναι ότι ο χήμαρος, όπως μας περιγράφουν οι ίδιοι, δεν έχει καθαριστεί φέτος από τα καλάμια και τα διάφορα φερτά υλικά. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπετε τώρα ζωντανά στις οθόνες σας. Ο δρόμος έχει πλημμυρίσει. Βλέπετε και μία εικόνα ενός σπιτιού με το νερό να φτάνει αυτή τη στιγμή στο κατώφλι του. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα λίγα λεπτά που βρισκόμαστε εδώ, ήδη έχουμε παρατηρήσει τη στάθμη του νερού να ανεβαίνει και τους κατοίκους να βρίσκονται κυριολεκτικά στο πόδι, περιμένοντας να δουν αν τελικά το νερό θα μπει μέσα στα σπίτια τους. Δίπλα μας είναι ο κύριος Μανώλης Παρασύρης, ο οποίος είναι κάτοικος της περιοχής και στο ίδιο έργο θεατής για ακόμα μία χρονιά, κύριε Παρασύρη, βλέποντας το νερό να απειλεί τα σπίτια, να απειλεί τις περιουσίες σας. Να πούμε επίσης, Κατερίνα, ότι κοντά μας είναι και το 45ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, καθώς και το Ειδικό Σχολείο. Δεν ξέρουμε πώς αύριο το πρωί θα πάνε τα παιδιά στα μαθήματά τους. Κύριε Παρασύρη. Καλησπέρα σας. Βλέπετε κι εσείς μόνοι σας εδώ και οι ακροατές σας τι γίνεται. Όποτε πέσουν τα πρώτα νερά, γίνεται αυτό το πράγμα. Κάθε χρόνο τα ίδια, κάθε χρόνο τα ίδια. Δεν έχουν καθαρίσει τα αριάκια, δεν έχουν κάνει τίποτα. Και κάθε χρόνο, όταν είμαστε σε αυτή την περίπτωση, είμαστε όλη νύχτα και όλη μέρα στα κατώβλια, να φοβόμαστε μήπως πλημμυρίσουμε ή όχι. Και να μην μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εγώ, οι άνθρωποι έχουν αυτό, κάνει βλέπετε, κρούσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες. Γιατί πρόκειται για ένα θέμα που επαναλαμβάνεται με την πρώτη βροχή. Το λέει πολύ χαρακτηριστικά. Πολλές φορές έχει γίνει εδώ σε αυτή τη γειτονιά. Γιατί είναι τα αριάκια ακαθάριστα, δεν έχουν γίνει αντιπλημμυρικά έργα, από μόνο το όταν την πάθουμε. Η Κατερίνα Σαλαπάτα ρωτάει αν έχετε κάνει κρούσεις στις αρμόδιες αρχές και τι σας έχουν απαντήσει. Την περασμένη εβδομάδα το ίδιο έγινε. Καλέσαμε, δεν ξέρω και εγώ τους καλέσαμε από τις αρχές. Θα φτιαχτούν. Έχουν να καθαρίσουν τα αριάκια 10 χρόνια. Πριν 3 χρόνια πιο κάτω έγινε το ίδιο και βγάζαν τον κόσμο από τους πρώτους ορόφους με τα πυροσβεστικά προς τα πάνω. Ήταν το νερό ένα μέτρο σε ορισμένα στενά. Και αυτό γίνεται, όπως βλέπετε, και απόψε εδώ, απέναντι στο δικό μου σπίτι, όπου να το νερό θα μπει μέσα, και δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα. Να έρθει η πυροσβεστική να το πάει πού το νερό. Αν είχαν καθαριστεί τα αριάκια που είναι από το Κορακοβούνι και κατεβαίνουν εδώ, δεν θα υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Τώρα πιο πάνω έχει φρακάρει το αριάκι και έχει μπει το νερό στο δρόμο, και εδώ έγινε λιμνοθάλασσα. Αυτό που βλέπετε. Λοιπόν, νομίζω ότι η εικόνα. Με τη δυσκολία περνάνε τα αυτοκίνητα. Ναι, η εικόνα είναι πολύ χαρακτηριστική, γωγό, και για το σημείο που έχει φτάσει το νερό, τη στάθμη του δηλαδή. Είδαμε και νωρίτερα κάποια αυτοκίνητα που πέρασαν με δυσκολία. Φαντάζομαι για πεζούς ούτε λόγος. Εδώ οι άνθρωποι και φοβούνται μήπως μπουν τα νερά στα σπίτια τους. Ναι. Ακριβώς, προσεγγίσαμε με πολύ μεγάλη δυσκολία το σημείο αυτό για να καταφέρουμε να σας στείλουμε την εικόνα και το νερό ανεβαίνει απειλητικά κάθε λεπτό που περνάει. Μπορεί η βροχή να μην είναι έντονη αυτή τη στιγμή, αλλά τα νερά που κατεβαίνουν από την πλατεία Συνάνη, από το Κορακοβούνι, συγκεντρώνονται όλα σε αυτό το χήμαρο, ο οποίος έχει σπάσει και μεταφέρονται όλα αυτά τα νερά στα σπίτια των ανθρώπων, στις αυλές των ανθρώπων. Είναι τραγική η κατάσταση. Mm-hmm. Το πιο τραγικό είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να ηρεμήσουν εάν δεν σταματήσει, αν δεν πέσει η στάθμη του νερού. Ζουν ένα δράμα κάθε φορά που βρέχει. Και μιλάμε για ένα μόνο από τα προβληματικά σημεία του Ηρακλείου. Από ό,τι με ενημερώνουν, προβλήματα έχουμε και στην Καλοκαιρινού, η οποία έχει πλημμυρίσει σε ένα τμήμα της. Δυστυχώς, το είπαμε και νωρίτερα, οι κάτοικοι, όσες κρούσεις και αν έχουν κάνει μέχρι στιγμής στους αρμόδιους φορείς, όχι μόνο δεν έχουν λάβει απάντηση, αλλά δεν έχουν δει κάτι και στην πράξη. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.